Πού πάμε, παιδιά? Στα Σκόπια. Σκόπια. Σκόπια, ναι. Σκόπια. Λοιπόν, πάμε διακοπές, αλλά δεν υπολογίσαμε τον καιρό. Ναι. Λοιπόν, ο καιρός είναι αυτός. Ο πιο κατάλληλος καιρός για να πάμε διακοπές. Πραγματικά δεν βλέπουμε μπροστά μας. Περιμέναμε αυτό το τριήμερο για να πάμε διακοπές και δυστυχώς αυτός είναι ο καιρός. Φτάσαμε στα Σκόπια αργά το απόγευμα, αφήσαμε τα πράγματά μας στο ξενοδοχείο και βγήκαμε μια βόλτα στο κέντρο της πόλης. Πραγματικά είναι πολύ όμορφη. Η πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας, τα Σκόπια δηλαδή. Περπατήσαμε στην πλατεία. Έχει πολλά συντριβάνια, πολλά αγάλματα. Δεξιά-αριστερά υπάρχουν καφέ και ρεστοράν. Επίσης υπάρχουν πολλά καταστήματα με ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Υπάρχουν πάρα πολλές γέφυρες, οι οποίες είναι όμορφα φωταγωγημένες και όπως βλέπετε και από τις δύο μεριές υπάρχουν πάρα πολλά αγάλματα. Αγάλματα από καλλιτέχνες, ζωγράφοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί, πολιτικοί, δικηγόροι, φιλόσοφοι. Βγήκαμε πολλές φωτογραφίες. Πάμε να δούμε τι υπάρχει από την άλλη μεριά της γέφυρας. Ο ποταμός Αξιός ρέει μέσα από τα Σκόπια και καταλήγει στο Αιγαίο Πέλαγος στην Ελλάδα. Κορίτσια, πάμε στο καράβι. Ναι, ναι. Το καράβι αυτό λειτουργεί ως εστιατόριο μπαράκι. Είναι πολύ όμορφο. Όπως βλέπετε υπάρχει μεγάλη βόλτα. Όρεξη να έχεις να περπατάς. Από την απέναντι πλευρά υπάρχουν πολλές καφετέριες, ρεστοράν και μπαράκια. Και φυσικά υπάρχουν πολλά παγκάκια για όσους θέλουν να καθίσουν απλά ρομαντικά, χωρίς να ξοδέψουν χρήματα. Εδώ η Αναστασία με την Ανδριάνα χορεύουν ταγκό στην πλατεία των Σκοπίων. Την επόμενη μέρα, ευτυχώς δεν έβρεχε, πήγαμε μια βόλτα πάλι στο κέντρο και βγάλαμε αρκετές φωτογραφίες.
κάναμε βόλτα, φάγαμε και κάναμε shopping therapy. Έπειτα επισκεφθήκαμε το Φαράγγι Μάτκα, το οποίο βρίσκεται στα περίπου 20 χιλιόμετρα από τα Σκόπια. Είναι ένας φυσικός θησαυρός που δεν έχει ανακαλυφθεί πλήρως. Το Φαράγγι Μάτκα και το Σπήλαιο Βρέλο είναι ένα μέρος που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε. Μπορεί η λίμνη Μάτκα να είναι τεχνητή, αποτέλεσμα του φράγματος που χτίστηκε το 1938, αλλά δεν υπάρχει τίποτα το τεχνητό όσον αφορά τη φυσική ομορφιά της περιοχής. Πήγαμε φυσικά βαρκάδα στην λίμνη, είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία. Περάσαμε πολύ όμορφα. Λοιπόν, ήρθαμε στον ζωολογικό κήπο. Γεια σας κορίτσια. Πάμε να δούμε τα ζωάκια. Πάμε κορίτσια, πάμε. Πάμε. Εδώ είναι τα ψαράκια. Ανδρία, να σας αρέσουν τα ψαράκια. Ναι. Προς τα πού θέλετε να πάμε? Δεξιά, αριστερά. Να δούμε αυτά. Ωραία, πάμε δεξιά τότε. Να τις οι φώκες. Να και το μικρό. Ωχ, να τι, να τι. Το μικρό βγήκε. Να τι. Δείτε το μεγάλο. Να, εδώ είναι οι κροκόδιλοι. Μαρμαρωμένοι είναι, έτσι. Μόνο εγώ δεν τους βλέπω. Πού είναι? Πού είναι, παιδιά? Εδώ είναι η λευκή λύκη. Και εδώ είναι η άλλη λύκη. Ναι. Θα έρθει σε φάει. Ορίστε. Ξύπνησε. Αυριά, ξύπνησε. Πού τσίριξες? Να εδώ η άλλη λύκη. Είδες που γύρισε πώς το είπα. Λιοντάρι. Πολύ ωραίο ζώο, ε. Και πάμε να δούμε τις καμήλες. Εδώ οι καμήλες. Αντριάννα, σ' αρέσουν οι καμήλες? Και τα πόνι είναι παραδίπλα. Αντριάννα, ποιο πόνι σου αρέσει? Αυτό που μοιάζει σαν αγελάδα. Το γαϊδαράκι. Έλα, Αντριάννα, έλα. Έλα, μωρό μου, μη φοβάσαι. Γεια σου, γαϊδουράκι. Χαιρόντα τα παιδάκια τώρα. Γεια. Κάνε γεια. Γεια. Μα δεν μπορώ να πάω στο τρένο. Κάποια παράξη μου γράψε. Αλογάκια. Σ' αρέσουν τα αλογάκια. Α, εκεί έχει πουλιά, παιδιά. Ω, εκείνο ο αϊτρός και εκεί παχύνει.
Εδώ υπάρχουν διάφορα πουλιά. Αετός είναι αυτός νομίζω. Θέλω να δω παγόνι. Παγόνι θέλεις να δεις? Λοιπόν, εδώ στο βάθος το λευκό που φαίνεται είναι το καγκουρό. Και αυτό εδώ είναι στρουθοκάμιλος και περιστεράκια. Λοιπόν, εδώ είναι η κουκουβάγια. Μέσα στο σπιτάκι. Την είδες? Νάτι η καμιλοπάρδαλη. Κοιτάξτε πόσο τεράστια είναι. Ξύνεται τώρα στο δέντρο. Πήγε να ξυθεί. Αντριάννα, βλέπεις τη γλώσσα του? Προσπαθεί να πιάσει ένα φύλλο. Πάνε πιο κοντά, πάνε πιο κοντά. Φτάσεις τελικά. Λοιπόν, εδώ είναι η ταραντούλα. Έτσι κάνεις. Νάτι. Λοιπόν, εδώ έχουμε ιγκουάνα. Έχει μαρμαρώσει, κοίτα το μάτι του πως κοιτάζει. Αυτό είναι ο πίθουνας, Αντριάννα. Πω. Δεν ήξερα ότι μπορούν να αλλάζουν το μισό του σώμα. Κι εγώ δεν το ήξερα αυτό. Περίεργο, σαλαμάνδρα. Μήπως είναι χαμελέοντας, τι είναι? Δεν ξέρω. Εδώ και αρφίδι. Οχιά είναι. Οχιά πρέπει να. Νομίζω οχιά. Τους δρόμους που έχει είναι σαν οχιά. Κοίτα, 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 κοίτα πώς κατεβαίνει. Έβγαλε και την γλώσσα του. Αυτή είναι πιο μικρό φίδι από το άλλο. Ναι. Κοίτα, κοίτα πώς κοιτάζει. Μα η μουθάκι δεν είναι. Δεν τα γράφεις τα άκλη. Ναι. Παπαγαλάκια. Παπαγαλάκια. Και αυτή είναι η νυχτίτσα. Κοίτα πως περπατάει. Να κι άλλα δύο έχει ξέρα κάτω. Αχ, ναι, καλή, αγκαλίτσες κάνουν, κοιτάξτε τα. Το αγκαλίτσες με την ουρά. Δεν θυμάμαι πως λέγονται όμως αυτά. Κάνε αυτοί οι ωραίες ουρές που έχουν, κοιτάξτε τις ουρές τους. Λένετε τώρα. Αυτά είναι τα μικρά πιγκουινάκια. Κοιτάξτε. Αν περπατήσουν θα δεις πως περπατάνε περίεργα. Σαν να γέρνουν δεξιά αριστερά. Ναι. Κάθονται σε ζευγαράκια, κοιτάξτε. Να τα αρπουδάκια μας. Αναστασία. Το αγαπημένο σου αρπουδάκι. Και αυτά είναι τα κρυάρια. Δεν μας ξαναείδανε γι' αυτό. Κάνει μπανάκι. Έκανε μπάνιο. Κοίτα πως κάνει μπάνιο. Ζεσταίνεται και κάνει μπάνιο. Θέλει να βγει, αλλά δεν βγαίνει. Δεν έχει από πάνω φράχτη. Έχει και από πάνω, ναι. Κοίτα το, κοίτα το, κοίτα το, κοίτα το. Σαν τη μαϊμού πάει, ε. Και τι έχουμε εδώ, κορίτσια. Ελέφαντες. Κοίτα. Στο σωματότυπο μοιάζουν. Ναι. Εδώ υπάρχουν λάμα. Μέση κατσίκα. Λάμα. Εδώ είναι οι κατσίκες. Και εκεί είναι τα ελάφια. Η κατσικούλα μασάει κάτι. Τι μασάς, βρε? Είναι μια κατσίκα. Και εδώ τα ελαφάκια από κοντά. Να και το άλλο ελαφάκι. Τα πετάς στο πρόσωπο. Ορίστε, ήρθε και ο άλλος. Και εγώ λέει θέλω να φάω. Έτσι θα ερχόταν η Μαλή. Καλά. Πρόσεξε μην ακουμπήσεις το τέτοιο. Τι Ω, κάνανε αγκαλίτσες και φυλάκια. Φύγανε. Hello, what's your name? Σε ποιον ρωτάς? Ρωτάς τα παπαγαλάκια? My neighbor. Και αυτό είναι το βουβάλι. Κοίτα, κοίτα, μασάει μαστίκα γι' αυτός. Ναι, το βουβάλι. Τους ενοχλούν οι μύγες, ναι. Α, κορίτσια, σας αρέσει το βουβάλι? Και αυτό είναι το παγόνι. Γεια σου! Πω, η ουρά του είναι απίστευτη. Τέλειο! Να πάμε ξέρω!
Γεια σου Παγώνη, ευχαριστούμε που άνοιξες την ουρίτσα σου. Τι τρως? Τζε, να οι κότες, να. Ξυπνήστε όλοι, ξυπνήστε. Παιδιά, οι κότες έκανε κουκουρούκου. Τα ηλεφάντια. Τα ηλεφτά. Γιατί το πρωτώσαμε αφού μπορούσαμε να το κάνουμε το τρενάκι? Νομίζω χαζομάρα κάνω. Φυσικά πήγαμε και στα μολ των Σκοπίων, όπου ψωνίσαμε, παίξαμε, φάγαμε, περάσαμε υπέροχα λοιπόν. Κάπου εδώ τελειώνει αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, αν θέλετε πατήστε like και γραφτείτε στο κανάλι μας. Γεια σας!